Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει. Με 20 εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων, οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω προγράμματος του ΟΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών και για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει ανανέωση της σύμβασης για έναν επιπλέον χρόνο, δίνει ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων, Βασίλης Τσίκαρης. Το πρόγραμμα έδινε την δυνατότητα για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα προσληφθούν να δουλέψουν για έναν χρόνο, αλλά και να υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεών τους για έναν ακόμη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι τα νοσοκομεία ως οργανισμοί που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα δεν έπρεπε να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Ο κ. Τσίκαρης εξήγησε ότι η απόφαση συμμετοχής στο πρόγραμμα ήταν του ΟΕΔ, ο οποίος μάλιστα είχε εγκρίνει και κονδύλιο ύψους 160.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν 27 άτομα για ένα χρόνο. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων έχει αποστείλει έγγραφα τόσο στην ηγεσία του Υπουργείου όσο και της ΥΠΕ αλλά και τον ΟΕΔ προκειμένου να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Κατέληξε ωστόσο λέγοντας πως ίσως υπήρξε και ένα λάθος από την δική τους πλευρά, καθώς δεν μπήκαν στην πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού ώστε να μπορούν να προσληφθούν από εκεί. Προκηρύχθηκε και το πρόγραμμα. Το νοσοκομείο, επειδή αναφερόταν και σε δημόσιους φορείς, το νοσοκομείο υπέβαλε μια αίτηση. Από τον ΟΑΕΔ εγκρίθηκε το ποσό των 160.000, αν δεν κάνω λάθος, έτσι που είναι ποσό για να καλυφθούν 27 άτομα για ένα χρόνο. Δεν έβαζε όριο, δίνει μεν τη δυνατότητα για έναν ανανεώση του χρόνου απασχόλησης για ένα ακόμα χρόνο, στο βαθμό που υπήρχαν τα κονδύλια και τα χρήματα. Να επισημάνω εδώ πέρα ότι η επιδότηση είναι 50%, άρα το 50% τα βάζει το νοσοκομείο. Υπήρξε μια εμπλοκή όσον αφορά, διαπιστώθηκε στην πορεία δηλαδή κατά την υλοποίηση του προγράμματος, που ήθελε το νοσοκομείο να μην δικαιούται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό όμως ήταν μια υπόθεση, μια απόφαση και μια ενέργεια που εξαρτούνταν από τον ΟΑΕΔ και μόνο και όχι από την πλευρά του νοσοκομείου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μιλάμε για ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και όπως όλοι ξέρετε, γενικώς τα προγράμματα ΟΑΕΔ έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Βέβαια, εδώ να επισημάνω ότι σε εκείνη τη φάση δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα για το νοσοκομείο να καλύψει και ανάγκες υπαρκτές και οξύτατες ανάγκες που είχε όσον αφορά το προσωπικό. Άρα το βρήκαμε και ως μια τέτοια ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς υπάρχει η διάσταση των απόψεων, να το πω έτσι, το αν το νοσοκομείο έχει οικονομική δραστηριότητα, γιατί αυτό είναι το κλειδί στην όλη ιστορία, η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει, ασκεί ή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα, έτσι με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει, φαίνεται ότι το νοσοκομείο εντάσσεται στους οργανισμούς που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και εφικτή η παραπέρα ανανέωση αυτών των συμβάσεων. Βέβαια και για την ανανέωση αυτή θα έπρεπε να εγκριθεί καινούργιο κονδύλι, γιατί αυτή τη στιγμή σας είπα οι 160.000 που είχαν εγκριθεί αρχικά ήταν για 27 άτομα για ένα χρόνο. Εμείς είχαμε προσλάβει 20 άτομα, άρα είχαμε ένα περιθώριο για 7 τους 20 πιθανά να τους ανανιώναμε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εμείς και έχουμε ενημερώσει και τον ΟΑΕΔ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και της ΕΚΤΣΥΠΕ, έχουμε στείλει σχετικά έγγραφα. Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους, καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Βέβαια το λάθος και των ίδιων είναι ότι δεν μπήκανε στην πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού που θα μπορούσε κάλλιστα όλο αυτό το πρόβλημα να αποφευχθεί και να προσληφθούν στη συνέχεια από το λοιπό επικουρικό προσωπικό. Δυστυχώς δεν έχουν κινηθεί και οι ίδιοι στην κατεύθυνση αυτή.